Πάλι έχει φτάσει ήδη στο χώρο ο υποψήφιος για την Προεδρία Γιώργος Λιλίκας, ενώ πριν από λίγα λεπτά ήδη βρίσκεται εκεί επίσης ο κύριος Χρήστου. Ωραία, μέχρι να έρθει εδώ ο κύριος Χρήστου, να πω απλώς ότι μέχρι να έρθει ο κύριος Λιλίκας εδώ, ο κύριος Χρήστου κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, συνοδευόταν από τον Γεαδιάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματός του και τον βουλευτή του ΕΛΑΜ, τον κύριο Λίνο Παπαγιάννη. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να έρθει εδώ ο κύριος Λιλίκας για να μας στείλει, να μας δώσει, να μας πει ποιο είναι το δικό του μήνυμα λίγο πριν από την έναρξη του debate, του μεγάλου debate. Να πούμε ότι θα είναι και η πρώτη φορά που θα βρεθούν οι πέντε βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας πρόσωπο με πρόσωπο. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Λιλίκας και στη συνέχεια θα κλέψουμε και ένα σχόλιο από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κασκάνη, ο οποίος όπως είπες θα εκπροσωπήσει τον Α στην αποψινή διαδικασία. Κύριε Λιλίκα. Έχουμε και την αύξηση του κυρίου Λιλίκα. Θέλω να υπάρχει ένα συντονισμό βεβαίω, γιατί αντιλαμβάνεστε κυρίε και κύριοι, είναι όλα τα τηλεοπτικά κανάλια εκεί. Όλου του συνυποψήφιου μου καλή επιτυχία. Να ευχηθώ όπως έχουμε έναν παραγωγικό και δημιουργικό διάλογο για να ενημερωθούν οι πολίτες. Εύχομαι ακόμα πολύ σύντομα να κάνουμε στην πατρίδα μας αυτό που κάνουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή να έχουμε περισσότερα debates μεταξύ των υποψηφίων προέδρων και ταυτόχρονα αυτά τα debates να είναι ελεύθερα, δηλαδή να γίνει ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων, να υπάρξει αν θέλετε μια πολιτισμένη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν και να κρίνουν. Είναι δικαίωμα των πολιτών να δουν έναν ανοιχτό και ελεύθερο διάλογο και εμείς έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε αυτό το δικαίωμα στους πολίτες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα του Γιώργου Λιλίκα Χριστόφορε. Λίγο